Οι εκλογές αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα, εργασιακά και ενεργειακά, απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Σπάρτακος. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΟΕΣ τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου Σπάρτακος, τον κύριο Θανάση Μάστορα. Καλησπέρα σας, κύριε Μάστορα. Καλησπέρα, κύριε Φακασά, σε εσάς και στους φίλους του ΓΟΕΣ. Είδαμε ότι κόψατε και την καθιερωμένη πίτα, αλλά συζητήσατε τα θέματα που αφορούν την ΔΕΗ, τις εξελίξεις, τα ενεργειακά. Ενώ αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν και οι εκλογές μετά την ολοκλήρωση της τριετής θητείας του Σωματείου αρχές Μαρτίου. Να αναφερθούμε λίγο πρώτα στο κομμάτι των εκλογών. Θα γίνουν αρχές Μαρτίου για να ενημερωθούν και οι πολίτες και φυσικά ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που απασχολούν το Σωματείο. Βεβαίως. Ήθιστε λοιπόν μετά την πρωτοχρονιά να κόβουμε την πίτα μας. Σήμερα είχαμε το διοικητικό μας συμβούλιο όπου ήταν άπαντες παρόντες και από μακριά μας στήμησαν οι συνάδελφοι από τα σωματιακά παρτήματα που είχε ο Σπάρτακος στην Κομωτινή και στη Δράμα. Και όσοι τέλος πάντων είχαν την διάθεση να έρθουν σήμερα να παραστούν στην διαδικασία αυτή. Ακολούθησε βέβαια ένα πολύ σοβαρό διοικητικό συμβούλιο που συμβαίνει κάθε φορά με τον Σπάρτακο. Το πρώτο θέμα των εκλογών δεν μας κράτησε και πολύ. Απλώς ανακοινώσαμε ότι καταστατικά εμείς πρέπει να προχωρήσουμε στις εκλογές. Οι προτινόμενες ημερομηνίες είναι η 6η, 7η και 8η Μαρτίου του 2018. Αυτό βέβαια πάντα υπό την αίρεση των εξελίξεων. Τι εννοώ με αυτό να εξηγήσω αμέσως. Ενώ ότι αν η κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την αποεπένδυση ξεπούλημα των μονάδων των ιδιωτικών, οι οποίες σχεδιάζει μέσα στο Φεβρουάριο και κοντά στις ημερομηνίες των εκλογών μας, προφανώς το Συνδικάτο θα ξεκινήσει αυτό που έχει πει ότι θα κάνει, την αγωνιστική του κινητοποίηση. Δηλαδή, άρα δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές αυτές τις ημερομηνίες. Μάλιστα. Εδώ βλέπουμε τώρα τελευταία και τις υδροελεκτρικές μονάδες ακούγονται. Ακούγονται πολλά, κύριε Βακατσά. Τα γνωρίζουμε. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό υπό τον ήλιο. Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, λοιπόν. Εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να προχωρήσουμε στις εκλογές. Αυτό κάναμε σήμερα. Οι εκλογές μας μπορεί να γίνουν μέχρι και τέλη Μαΐου καταστατικά ή από εκεί και μετά ό,τι προκύψει θα το χειριστούμε πάλι όπως ξέρουμε να τα χειριζόμαστε σε αυτά τα ζητήματα, τα απλά ζητήματα για μας των εκλογών. Το κυριότερο θέμα ήταν ότι ενημερώσαμε τους συναδέλφους για τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν και για τα market test. Το market test που οι πληροφορίες είναι πανδύσκολο να βρεθούν, με το σταγονόμετρο τέλος πάντων μπορούμε να αντλήσουμε και αυτά πάντα με σενάρια και όχι πληροφόρηση. Δεν έχω καλή πληροφόρηση σε αυτό το σημείο. Μπορώ να πω ότι θεωρούμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γι' αυτό και λέτε και εσείς ότι μπαίνει το ζήτημα των υδροελεκτρικών αμέσως. Θα το δούμε όσον ούπο αυτό, σύντομα δεν θα αργήσει. Έχουμε το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το οποίο επίκειται η υπογραφή της και μάλιστα ίσως και αύριο, ίσως και μεθαύριο. Πάντως από Δευτέρα οπωσδήποτε θα βρισκόμαστε στην Αθήνα, γιατί θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα που ο Σπάρτακος σήμερα το τόνισε πάρα πολύ καλά, παρουσία και του Προέδρου της Γενόπ ΔΕΗ εδώ, ότι δεν εκβιαζόμεθα από καμία διοίκηση της επιχείρησης ούτε την κυβέρνηση για το ζήτημα της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αν αυτοί νομίζουν ότι θα μας απειλήσουν με την μετενέργεια. Παρέθεση, η σύμβασή μας λήγει στις 28 Φεβρουαρίου του 2018, τέλη Φλεβάρι δηλαδή αυτόν που μας έρχεται. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούν να μας εκβιάζουν στις αγωνιστικές μας κινητοποίησεις αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αυτά με το που θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στο σκεπτικό του Σπάρτακου ούτε των συνδικάτων. Σήμερα λοιπόν δώσαμε ένα μήνυμα στον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ να φύγει δυνατός από εδώ και να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση κάτω, ότι θα την υπογράψουμε τη σύμβαση και μάλιστα θα την υπογράψουμε και θα είναι και καλή, χωρίς κάποιοι να πιστεύουν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά που οι εργαζόμενοι ζητούν. Πάντως, είχαμε δει και ένα θέμα το οποίο είχε ανακύψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα όσον αφορά με τα 8 μήνα. Τελικά και εκεί είχαμε μια θετική εξέλιξη, να θυμίσω. Ναι, θα ήθελα να το χαρακτηρίσω και εγώ θετική εξέλιξη παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από τους αγωνιστές του πληκτρολογίου, του καναπέ και των μέσων μαζικής δικτύωσης. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε και έμπρακτα. Θα στηρίζουμε αυτούς που τους θεωρούμε συναδέλφους, τους συναδέλφους των 8 μήνων και ως μία απόδειξη ότι όντως έτσι τους αισθανόμαστε, κάναμε τις κινητοποιήσεις που χρειάστηκε να κάναμε όταν μάθαμε ότι η διοίκηση προχώρησε σε αυτό το άδικο, κατά την άποψή μου, μέτρο της εφαρμογής, σύμφωνα με αυτά που η νομική υπηρεσία της ΔΕΗ λέει, της νομοθεσίας για τα μνημόνια, πράγμα που σε εμάς το έχουν ήδη κάνει, αλλά εδώ τα εφαρμόσαν τώρα. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο τρόπος, έχουμε βγάλει τη σχετική ανακοίνωση, είστε ενημερωμένος, το ξέρω καλά ότι είστε ενημερωμένος για τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, ναι, οι συνάδελφοι που εργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα και έχουν φύγει το τελευταίο οκτάμινο και αυτοί που θα μπουν τώρα θα αμείβονται με ένα τελείως διαφορετικό μισθολόγιο, έστω με ένα ευρώ αύξηση, πρόκειται περί αύξηση. Δεν είναι ένα ευρώ, το λέω απλώς χαρακτηριστικά, θα έχουμε αύξηση.
μπορώ να πω συμπληρωματικά εδώ ότι στην σύμβαση που θα συζητήσουμε τώρα που θα ξεκινήσουμε παραμένει ο στόχος να υπογράψουμε μία παράγραφο. Αυτό θα το συζητήσουμε, αλλά δυστυχώς οι συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουν το εξής. Μία παράγραφο που να λέει, να εξηγήσω πρώτα, mm-hmm. ότι οι συνάδελφοι οχταμηνίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις όπως έχει το τακτικό προσωπικό και ό,τι αυτό σημαίνει με την υποχρεώση. Και αυτό αποδείξατε άλλωστε με αυτή την κινητοποίηση. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, κάτω από την πίεση του μνημονίου, κάτω από την πίεση αυτής της κρίσης, διοίκηση και κυβέρνηση κοφεύουν σε αυτήν τη διαδικασία γιατί φοβούνται και έτσι είναι. Φοβούνται όμως περισσότερο το σπάσιμο του μνημονιακού νόμου σε σχέση με το χαμηλότερο μισθό στην Ελλάδα. Τα 500 ευρώ που έχουν συμφωνήσει με τη ΓΕΣΕΕ, εμείς τα έχουμε ήδη σπάσει. Αυτό όμως είναι από ελευθεριότητα της επιχείρησης. Και μία πληροφορία να σας δώσω ακόμα. Θα ήμουν πολύ ευτυχής ως απερχόμενος γραμματέας του Σπάρτακου, μια και έχουμε εξαγγείλει ήδη τις εκλογές μας, αν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτήν τη θητεία με μία παράγραφο στη σύμβαση που να αφορά αυτούς τους συναδέλφους οχταμηνίτες, όπου εκεί ναι θα αναγνωρίζεται έμπρακτα αυτό που ο Σπάρτακος λέει ότι είμαστε ίσοι. Να έχουμε δηλαδή την δυνατότητα ίσης εργασίας, ίσης αμοιβής. Αυτό θα το προσπαθήσουμε, αυτό μόνο μπορώ να υποσχεθώ προς τους φίλους μας.